Νομίζω ότι είναι μια κριτική που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή. Το ΚΚΕ έχει μια θετική, ενεργητική δράση και συμμετέχει στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες με όλες του τις δυνάμεις. Γιατί ακριβώς κριτήριο της δράσης του ΚΚΕ, και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να είναι και το κριτήριο, αν θέλετε, ψήφου μπροστά στις επερχόμενες εκλογές για τη μεγάλη πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού, είναι αυτό που εμείς λέμε σταθερότητα για τον ίδιο το λαό. Σταθερότητα για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, για πρόσβαση σε αναβαθμισμένες ποιοτικές και δωρεάν παροχές υγείας και παιδείας, για την αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας της ίδιας ανθρώπινης σκέψης, δηλαδή σε όφελος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Ξέρετε με ποια είναι η ερώτησή αντίθεση... μου, ότι όποιος κυβερνά έρχεται αντιμέτωπος με τα προβλήματα. Και τα προβλήματα και σε αυτή την Ήπειρο, στην Ευρώπη και σε αυτή τη χώρα είναι μεγάλα. Πρέπει όμως να δούμε την αιτία αυτών των προβλημάτων. Και αυτό ακριβώς που παρουσιάζεται ως πρόβλημα και ως διέξοδος από τα υπόλοιπα κόμματα, τη σταθερότητα που ευαγγελίζονται, για μας είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Ότι δηλαδή για αυτούς η σταθερότητα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και η επενδυτική βαθμίδα με μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα που απαιτούνται ως προαπαιτούμενα. Σταθερότητα είναι το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να καθορίζονται οι μισθοί με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, με βάση τον νόμο Βρούτση-Αχτσιόγλου. Mm-hmm. Σταθερότητα είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επιστήμης να υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, να κάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αλλά να μην τίθεται στην υπηρεσία των εργατικών λαϊκών αναγκών και της προστασίας του. Και πολύ περισσότερο σταθερότητα είναι η δεσμεύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, η πολύ επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, επεμβάσεις, να έχει μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο αμερικανοτοϊκό στρατόπεδο με πολύ μεγάλους κινδύνους για τον ίδιο το λαό, μετατρέποντας τη χώρα, αν θέλετε, και σε μαγνήτη αντιπίνων στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών σχεδίων. Επομένως, το ΚΚΕ δεν αρνείται, αντίθετα, καταβάλει με πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσπαθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην άνοδο των εργατικών λαϊκών αγώνων, σε αυτό τον παράγοντα που για μας είναι καθοριστικός, προκειμένου πράγματι να αποσπαστούν σήμερα κατακτήσεις, να διεκδικήσει ο εργαζόμενος λαός τα δίκαια αιτήματά του. Και φυσικά να συζητήσει και να βάλει πλώρη για πιο ριζικές ανατροπές, για την οριστική για μας διέξοδο, που σημαίνει ο ίδιος να πάρει την εξουσία, την οικονομία στα δικά του χέρια, στα πλαίσια μιας λαϊκής διακυβέρνησης, όπου τότε το ΚΚΕ, υλοποιώντας το πρόγραμμά του, θα αναλάβει και όλες τις κυβερνητικές του ευθύνες. Και κύριε Γεράκη, εσείς ακούτε τώρα τα περί συνεργασιών. Φαντάζομαι ότι κάθεστε, το παρακολουθείτε. Τι συμπέρασμα βγάζετε? Νομίζω ότι και από τη σημερινή συζήτηση επιβεβαιώνεται ένα συμπέρασμα για το οποίο μιλάει το ΚΚΕ εδώ και πολύ καιρό, ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ήδη από την 21η Μαΐου, από τις πρώτες εκλογές, να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση. Ακριβώς γιατί υπάρχουν συγκλίσεις στα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα, τη ζωή του εργαζόμενου λαού. Μίλησε γι' αυτά και στην προηγούμενη φορά, το Ταμείο Ανάκαμψης, οι επενδύσεις, οι δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ κτλ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ότι θα έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Λέω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί μια τέτοια κυβέρνηση. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά από μια σειρά δηλώσεις ανώτερων στελεχών όλων των κομμάτων, ότι στα βασικά συμφωνούμε, τις μετεγραφές, αν θέλετε, ακόμα και εκπροσώπου τύπου της κυβέρνησης Καναμαλή, για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ότι έχουν νομοθετήσει μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα, μαζί ψήφισαν μνημόνια, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν με ένα μεγάλο ποσοστό των νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και αν θέλετε και πολύ πιο πρόσφατο παράδειγμα, χθεσινό, μια είδηση, η εκπρόσωποι επικεφαλής των τοπικών αρχών στην Πάτρα σε κοινή τους συνάντηση να μιλούν για το πώς θα διώξουν, να το πω έτσι, από το παιχνίδι, τον κομμουνιστή δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Κύριε Γεράκη, επειδή τώρα αυτό νομίζω ότι θα το δεχθεί ο καθένας, κάθε εκλογική αναμέτρηση επιδεινώνει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα μπορούσε δια της αποχής του να συνενέσει στη δημιουργία μιας κυβέρνησης?
Το ΚΚΚ. Παρά το γεγονός ότι ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Κουτσούκουμπας, ήταν κατηγορηματικός σε προχθεσινή του συνέντευξη. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και κάποιες δεύτερες σκέψεις, ίσως. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην άμυνα των εργατικών λαϊκών αγώνων. Δεν θα στηρίξει, δεν θα δείξει ανοχή, ούτε θα απέχει από διεργασίες για να στηριχθεί μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει ένα αντιλαϊκό πρόγραμμα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές και αν θέλετε και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, ακόμα και η συζήτηση πρώτες, δεύτερες εκλογές, κατά τη γνώμη μας, στο επίκεντρο έχει ακριβώς το να δυναμώσουν μια σειρά εκβιαστικά διλήμματα σε βάρος του εργαζόμενου λαού, να υφαρπάξουν την ψήφο του, να μην κάνουν το βήμα, κόμματα. Αν θέλετε, να μην κάνουν το βήμα μιας αισιοδοξίας που πηγάζει από την άνοδο των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακούμε για κυβερνήσεις συνεργασίας σε μια σειρά χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που εκατομμύρια λαού είναι στο δρόμο και αντιδρούν. Απέναντι σε μια πολιτική που θυσιάζει ακόμα και την ανθρώπινη ζωή στο βωμό των κερδών. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το αισιόδοξο μήνυμα της ανόδου των εργατικών λαϊκών αγώνων, εμείς λέμε ότι πρέπει να εκφραστεί και στην ΚΑΛ στις 21 Μαΐου. Και αν θέλετε, μια σειρά στοιχεία και των δημοσκοπήσεων, πιο βαθιά, πιο ποιοτικά, δείχνουν ότι μπορούμε να εκφράζουμε αυτή την αισιοδοξία, όπως ότι κανένας από τους δυο δεν μπορεί να υπηρετεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Όλοι φταίνε για το έγκλημα στα Τέμπη. Το λένε, πιστώνουν στο ΚΚΕ ότι είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα κόμματα, γιατί ακριβώς έχει συνέπεια λόγων και έργων, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.